Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο φημολογούμενος επικισμός της αμοχώς του, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ασφαλιστικό ήταν τα θέματα συζήτησης του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι συναντήθηκαν για μία ώρα στη Βουλή. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπανδρέου δήλωσε ότι χρειάζεται ψύχρεμη και αποφασιστική αντιμετώπιση του θέματος της αμοχώς του και είπε ότι υπέβαλε σχετική πρόταση, την οποία όμως δεν μπορεί να ανακοινώσει. Ο κ. Παπανδρέου είπε επίσης ότι συμφωνεί με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα αυτό, καθώς και με την αντιμετώπιση του από τον ΟΗΕ, γιατί όπως είπε, δεν είναι αλλαγή διοίκησης της περιοχής της αμοχώς του, αλλά αλλαγή στα φυλάκια. Σχετικώς με το θέμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου, ο κ. Παπανδρέου επέμενε στις θέσεις που έχει διατυπώσει και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει στα ίδια και πιστεύει ότι το μόνο που θεωρεί ότι πρέπει να συζητήσει η Ελλάδα και η Τουρκία είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδος με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Σε ερώτηση για προηγούμενη δήλωσή του σχετικά με το αλβανικό, είπε ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την εξανατολών απειλή και να μειώσουμε την θωράκιση με τα ανατολικά μας σύνορα, γιατί αυτό πρέπει να ζυγίζει πρώτο στην διάταξη των δυνάμεών μας. Τέλος, για το ασφαλιστικό, ο κ. Παπανδρέου είπε ότι χαίρεται που ο κ. Μητσοτάκης αρχίζει διάλογο με τις ενδιαφερόμενες τάξεις. Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του συνασπισμού, κ. Χαρίλαο Φλωράκη. Ο κ. Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σήμερα στη Βουλή επί του νομοσχεδίου με το οποίο κυρώνεται η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, δήλωσε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να αποτραπεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης στην αμόχωστο. Η συζήτηση άρχισε με ομιλίες των εισηγητών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σωτήρης Παπαπολίτης, στην ομιλία του υπογράμμισε ότι με τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 8 Ιουλίου κατοχυρώνονται και διασφαλίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η επαύξηση της αμυντικής ικανότητας της Ελλάδος. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Θόδωρος Πάγκαλος, υπεστήριξε ότι το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτή η συμφωνία εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα και αμφισβήτησε κατά πόσο η συμφωνία διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική μας ακεραιότητα. Ο ειδικός αγορητής του συνασπισμού, κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος, είπε ότι πρόκειται για νέα αμυντική συμφωνία που η δυναμική της θα κυδεμονεύσει αλλά και θα υπονομεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αν αυτό εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή. Στη συνέχεια μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Ράλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με ψηφοφορία. Η τρίτη κατά σειρά συνάντηση αντιπροσωπιών του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού για τη συνεργασία στις δημοτικές εκλογές έγινε σήμερα μέσα σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Μετά το τέλος της συνάντησης, τονίστηκε ότι οι δύο αντιπροσωπείες θα έχουν και νέα συνεργασία την τελευταία, όπως είπαν, προσεχή Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Συνασπισμός επιμένει να μην είναι υποψήφια στο Δήμο της Αθήνας η κυρία Μελίνα Μερκούρη. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του δεν δέχεται να συζητήσει οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Στις Φιλιππίνες ο αριθμός των θυμάτων του σεισμού ανεβαίνει και νέοι μετασεισμοί τρομοκρατούν τον πληθυσμό. Τα συνεργεία διάσωσης αγωνίζονται να βγάλουν από τα συντρίμμια τους περίπου 630 παγιδευμένους. Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τις Φιλιππίνες στις αρχές της εβδομάδας ανέβηκε στα 729 άτομα. Οι αρχές εξέφρασαν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κι άλλο, καθώς οι αγνοούμενοι είναι εκατοντάδες. Οι περισσότεροι είναι παγιδευμένοι στα ερείπια ενός βιομηχανικού πάρκου και μιας απομακρυσμένης αγροτικής μονάδας στην επαρχία Νουέβα Βιτσάγια. Οι προσπάθειες των συνεργείων διάσωσης καθυστέρησαν λόγω ισχυρών μετασεισμών που έπληξαν σήμερα την πρωτεύουσα Μανίλα και την πόλη Μπαγκούιο, όπου κατέρευσαν οι τείχοι του καθεδρικού ναού από τις δονήσεις. Ενωρίτερα, τα συνεργεία έσωσαν 15 άτομα που είχαν παγιδευτεί σε λεωφορείο, το οποίο αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια του σεισμού από κατολιστήσεις. Οι κομμουνιστές αντάρτες στήριξαν μονομερή κατάπαυση του πυρός στη Μανίλα και στις βόρειες περιοχές που έχουν πληγεί από το σεισμό. Νέα διάσταση παίρνει η λιβανική κρίση, καθώς οι αντάρτες της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης μάχονται κατά των Χεζμπολάχ στο πλευρό των κάποτε εχθρών τους πολιτοφυλάκων της Αμάλ. Παλαιστίνιοι αντάρτες και πολιτοφύλακες της Σιητικής Μουσουλμανικής Αμάλ, που κάποτε ήταν εχθροί, εξαπέλυσαν το πρωί από κοινού επίθεση κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών που ανήκουν στο λεγόμενο Κόμμα του Θεού, γνωστό ως Χεζμπολάχ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 30 άτομα σκοτώθηκαν και 72 τραυματίστηκαν. Η πρώτη επίθεση άρχισε στις 3 το πρωί, όταν 250 αντάρτες της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, μαζί με 300 πολιτοφύλακες της Αμάλ, επιτέθηκαν εναντίον της κομμόπολης Γιαρτζού, η οποία συνορεύει με την περιοχή του Νοτιού Λιβάνου που το Ισραήλ έχει καθορίσει ως ζώνη ασφαλείας, πυροδοτώντας φόβους για επέμβαση του Ισραήλ.
Την ίδια στιγμή, μια άλλη κοινή εκστρατευτική ομάδα, τη ΟΑΠ και τη ΑΜΑΛ, έκανε επίθεση 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά τη Γιαρτζού, στο χωριό Κφάρ Μιλκί. Και οι δύο επιθέσεις κατά τον Χεζμπολάχ εκαλύπτονται από πυρά πυροβολικού και ρουκέτες. Την ώρα αυτή συνεχίζονται οι μάχες και, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι Παλαιστίνοι προελάβουν με δυσκολία υπό σφοδρό καταιγισμό πυρών. Να επιστρέψουμε στη χώρα μας. Η έξοδος δυστυχώς του Σαββατοκύριακου μέχρι αυτή τη στιγμή είναι πολύ νεκρή. Παρά τα πρωτοφανή μέτρα της τροχέας, στους εθνικούς και στους επαρχιακούς δρόμους της χώρας, από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα σε τροχαία ατυχήματα σκοτώθηκαν 17, ενώ άλλοι 30 τραυματίστηκαν. Χωρίς κανένα πρόβλημα, συνεχίστηκαν και σήμερα οι γενικές εξετάσεις με το μάθημα της ιστορίας για τους υποψήφιους της τέταρτης δέσμης. Από τους 48.630 που είχαν δηλώσει συμμετοχή, προσήλθαν 37.729 υποψήφοι. Την Δευτέρα οι εξετάσεις συνεχίζονται με την εξέταση των υποψηφίων της τέταρτης δέσμης στα μαθηματικά. Για σήμερα, Σάββατο και αύριο Κυριακή, προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική μέτρη και τοπικά από σήμερα το μεσημέρι ισχυρή. Η θάλασσα στο Σαρονικό και στο Νότιο Ευωϊκό θα είναι ταραγμένη και τοπικά από σήμερα το μεσημέρι κυματώδης. Η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό δελτίο του Αντένα TV. Καλό σας απόγευμα.